Τον μεγάλο εθνικό ευεργέτη, Ιάκωβο Τζούνι, παρασημοφόρησε σήμερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Το γεγονός δημοσιοποίησε με ανάρτησή του στο Twitter ο αρχηγός ΓΕΘΑ, Κωνσταντίνος Βλόρος. Ο 97χρονος βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και εφοπλιστής, Ιάκωβος Τζούνις, είχε προχωρήσει πρόσφατα σε μια απίστευτα μεγάλη δωρεά προς τον ελληνικό στρατό. Συγκεκριμένα, έκανε δωρεά 23 εκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα της πατρίδας και 60 σκαφών αμφίβιων επιχειρήσεων. Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας είχε δηλώσει ότι επιθυμεί να φύγει από τη ζωή όπως ακριβώς ξεκίνησε, ξυπόλυτος, και γι' αυτό δώρησε την περιουσία του στις Άγιες, όπως τις αποκαλεί, ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Ιουνίου 2020 ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος, επέδωσε ξύφος στον υποστράτηγο επιτιμή Ιάκωβο Τζούνι για την αναγνώριση των διακεκριμένων υπηρεσιών του προς τις ένοπλες δυνάμεις. Δείτε ολοκλήρη την είδηση στο mshd.gr, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις.